Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Οι διαδικασίες express κλείνουν δεκάδες τραπεζικά καταστήματα στην προσπάθεια των τραπεζών να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος αλλά και να επισπεύσουν το ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου τους. Το 2018 αποχώρησαν από τις 4 συστημικές τράπεζες περισσότεροι από 2.700 υπάλληλοι στο πλαίσιο των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, τα οποία θα ρίξουν εκ νέου φέτος πιθανότατα τον Μάιο, ενώ το ίδιο διάστημα μπήκε λουκέτο σε τουλάχιστον 200 καταστήματα στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα. Το ψαλίδι στο δίκτυο μπαίνει και στην ελληνική περιφέρεια, όπου το κλείσιμο ενός καταστήματος έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους σε αυτό όσο και για την τοπική κοινωνία. Αμοιβαία υποφελές για οφειλέτες και τράπεζες είναι το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας που ψηφίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες, υποστηρίζει ο ειδικός γραμματέας ιδιωτικού χρέους Φώτης Κουρμούσης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr. Αυτοί που πληρούν τα κριτήρια του νέου πλαισίου προστασίας είναι όσοι παρουσιάζουν πραγματική οικονομική αδυναμία. Συνεπώς, αν αυτά τα δάνεια δεν ρυθμίζονταν, θα παρέμειναν κόκκινα στο ενεργητικό των τραπεζών, μια κατάσταση που είναι ζημιογόνος για κάθε πλευρά, σημειώνει ο ίδιος. Θέμα εβδομάδων είναι να ξεκινήσει το εξπρες δρομολόγιο της Τρένος ΣΕ που θα διανύει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε 4 ώρες από περίπου 5,5 ώρες που διαρκεί σήμερα. Όμως το πολυδιαφημισμένο δρομολόγιο των 3 ώρων και 20 λεπτών θα αργήσει τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη. Το έργο της ηλεκτροκίνησης στο κομμάτι Ελιανοκλάδη-Δομοκός έχει ολοκληρωθεί και άμεσα, ακόμα και μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως μέσα στο επόμενο μήνα θα μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά δρομολόγια με ηλεκτροκίνητα τρένα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο Μόνο και με 785 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,85%. Τεστάς επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.